γειτονιά, γαλάντα με στην γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Η Διάνα φεύγει. Δεν μας είπε τίποτα. Μα τι γίνεται? Είμαι εδώ. Είμαι σοκαρισμένος. Παιδιά, τι περιμένετε? Ας τη ρωτήσουμε, βιαστείτε. Διάνα, Διάνα, περίμενε. Γεια, τι κάνεις, πού πας? Πας διακοπές? Γιατί δεν μας έχεις πει τίποτα? Διάνα, με καταλείπεις, φεύγεις μακριά μου? Διάνα, γιατί ξέρεις βαλίτσα, τι συμβαίνει? Ξέχασε ότι αύριο έχουμε αγώνα. Πρέπει να δείξουμε στην κακή συμμόρη αύριο. Παιδιά, ούτε εγώ το ήξερα, αλήθεια. Η μαμά μου με πηγαίνει στη θεία μου. Διάνα, ποια θεία σου? Πού, γιατί? Παιδιά, η μαμά μου πηγαίνει στη θεία μου για διαπαιδαγώγηση, γιατί τη συμπεριφέρουμε πολύ άσχημα στον εαυτό μου. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχω δει ποτέ αυτή τη θεία. Νομίζω ότι είναι πολύ αυστηρή. Διάνα, σου έχω πει να συμπεριφέρεις καλά σε σένα. Και πού μένει η θεία σου? Διάνα, πες μας τη διεύθυνση και θα σε επισκεφθούμε. Παιδιά, δεν την ξέρω τη διεύθυνση. Διάνα, πάμε. Παιδιά, πρέπει να φύγω. Θα σας στείλω στο WhatsApp. Διάνα, ούτε για, δεν μας λες. Διάνα. Εντάξει, έλα εδώ. Διάνα, πρέπει να πάμε. Ένα λεπτό. Γεια σου, Διάνα. Ντίμα, θα μου λείψεις. Και εμένα. Αρτ. Ο Κεβ, συνήθως είσαι τόσο χαμογελαστός. Γεια σας. Να πάρει, τι θα κάνουμε χωρίς τη Διάνα? Να, και εγώ την αγαπάω. Η κακή συμμορία θα γίνει ανελέητη. Αύριο θα έχουν χοντράδουλα ξύματα. Θα τους αντιμετωπίσουμε, είναι λιγότεροι από εμάς. Και εμείς είμαστε δυνατότεροι. Περιμένετε, παιδιά, κοιτάξτε. Πώς θα υπάρξω χωρίς τη Διάνα? Εσείς γιατί κλαίτε, ανησυχείτε τον αγώνα αύριο? Άκουσε με καλά. Και Βέλα, είσαι τρελή, η Διάνα έφυγε για διαπαιδαγώγηση. Και εμείς τα έχουμε τελείως χαμένα. Ναι, έφυγε. Η μαμά της την πήρε κάπου με το αυτοκίνητο. Δεν είναι εδώ πια. Τι τέλεια νέα. Η Διάνα έφυγε για διαπαιδαγώγηση. Δεν είναι αστείο. Δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει. Ναι, έφυγε στη θεία της και αυτή μπορεί να είναι πολύ κακιά. Θα έδινα στη Διάνα ένα δωράκι, αλλά η μαμά της την πήρε μακριά. Δήμα, μην κλαις. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Μην κλαις, Δήμα. Η Διάνα σου είπε ψέματα. Δεν έχει πάει για διαπαιδαγώγηση. Απλώς φοβάται τον αυριανό αγώνα και το έβαλε στα πόδια. Τα πόδια της τρέμανε, μπήκε μέσα στο κίνητο και τίνω. Ξέρετε τι, κακιά παρέα. Η Διάνα δεν σας φοβάται καθόλου. Δεν σε φοβάται και θα τη βρω. Φυσικά θα τη βρούμε. Ας αρχίσουμε το ψάξιμο. Πάτε, η Διάνα σου είναι ήδη στην Κίνα, συστιάστης. Άκου μαμά, καλύτερα να μην πάμε σε αυτή τη θεία. Είναι πολύ αυστηρή. Μπορώ να πάω πίσω στο σχολείο και να είμαι ένα καλό κορίτσι. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να πάω σε αυτή τη θεία. Σε παρακαλώ, θα είμαι καλό κορίτσι. Διάνα, δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο αναστατωμένη. Η θεία Κλό είναι πολύ καλή, θα γίνεις φίλη μαζί της. Διάνα, νομίζω ότι να μείνεις με τη θεία Κλό θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Και τι θα κάνω εκεί? Εκεί δεν είναι η φίλη μου, θα βαρεθώ. Μαμά, νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει καν ίντερνετ. Διάνα, τι το χρειάζεσαι το ίντερνετ? Εκεί πας για να αναπνεύσεις φρέσκο αέρα. Υπάρχει φύση εκεί πέρα. Η θεία Κλόη θα σε φροντίσει. Μην ανησυχείς, θα μείνεις εκεί για λίγο και μετά θα έρθει. Και στο σπίτι έπαιρνα φρέσκο αέρα. Θα περάσω τόσο ωραία. Μα πού είναι όλοι? Γιατί δεν έρχεται κανένας να με συναντήσει? Θεία Κλόη, έλα να με βρεις. Μάλιστα, θα μείνω εδώ για 2 μέρες και μετά θα την κάνω. Δεν θα μείνω εδώ, θα βαρεθώ μέχρι θανάτου. Δεν έχει ίντερνετ εδώ. Τι θέλεις? Συγγνώμη, είσαι η θεία Χλόη? Ναι, είμαι η θεία Χλόη. Και τι με αυτό? Τίποτα, απλώς είμαι η ανιψιά σου, ξέρεις. Δεν σε πήρε τηλέφωνο η μαμά να σου πει ότι θα μείνω για λίγο καιρό εδώ μαζί σου? Α, ναι, ναι, πώς το ξέχασα. Εσύ είσαι η Διάνα. Μπορώ να περάσω, κάνει κρύο έξω.
Εντάξει, έλα, αλλά σκούπισε τα πόδια σου, ναι. Ναι, έχω μια τόσο καλή θεία, τη Γλώη. Γεια σου, σπίτι. Θα μείνω εδώ για λίγες μέρες. Εγώ θα αποφασίσω πόσο θα μείνεις εδώ. Ας σου δείξω το δωμάτιό σου καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, το πρόγραμμα της ημέρας έχει εξής. Ξυπνάς το πρωί και μου κάνεις καφέ με γάλα, εντάξει. Μετά θα ταΐσεις τις γάτες μου, θα αλλάξεις την τουαλέτα τους, θα στρώσεις όλα τα κρεβάτια και άκου, έχω ένα γιο. Το όνομά του είναι Πάτρικ. Μην τσακωθείς μαζί του, αλλιώς θα τιμωρηθείς. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Ναι, μάλιστα. Ό,τι καλά. Λοιπόν, έλα, αυτό είναι το δωμάτιό σου. Τακτοποιήσου, αλλά να είναι πάντα τακτοποιημένο. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό, εντάξει. Οκ, okay, θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Είδα το δωμάτιό μου. Θα μπορούσα λίγο να ξεκουραστώ? Για ξεκούρασε. Άλλαξε ρούχα και έλα κάτω. Θα μαγειρέψω σούπα μπορς. Θα κόψεις τις πατάτες και το λάχανο. Εντάξει, θεία Χλόη. Μπορώ να αλλάξω ρούχα και να έρθω κάτω μετά να σε βοηθήσω να κόψεις πατάτες και το λάχανο. Τέλεια, θα σε περιμένω. Έχει βάλει αυτό το κόκκινο μαντίλι και μας το παίζει και καμπόσα. Και έχει βάψει και τα μάγουλά της με παντζάρι, ξέρω εγώ. Δεν ήξερε ότι η μαμά μου έχει τέτοιους συγγενείς. Γεια σου, θα γνωριστούμε. Την πατήσαμε. Νομίζω ότι είναι ο γιος της θείας Κλόης, ο Πάτρικ. Μάλλον θα είναι μικρός. Πάτρικ, έλα εδώ, έλα, ας γνωριστούμε. Γεια σου, είσαι αλήθεια της μαμάς η ανιψιά? Όχι, δεν είσαι μικρός. Πάτρικ, πώς είσαι εδώ μέσα? Δεν μπορώ να συνδεθώ στο ίντερνετ. Τι γίνεται? Η μαμά μου λέει ότι το ίντερνετ είναι κακό πράγμα. Οκ, κατάλαβα. Δεν νομίζω να μπορούμε να γίνουμε φίλοι, αλλά ξέρεις, θα προσπαθήσω να σε αλλάξω. Παιδιά, κοιτάξτε, βρήκα το αρχείο. Η θεία Γιουντόπα έχει μια αδερφή. Και πού μένει? Στην οδό Τολστόγια 25. Πήρανε και τη Διάνα? Ναι, βιά σου, πάμε. Ας τους ακολουθήσουμε. Περιμένετε με, δεν μπορώ να τρέξω τόσο γρήγορα. Μαρίζα, αν δεν τρέξεις γρήγορα, δεν μπορούμε να βρούμε που είναι η Διάνα. Θες να τη βγάλεις φωτογραφία στο σπίτι της θείας της? Ναι, θέλω. Κράτα, Μαρίζα, κράτα. Να, πού είναι? Εκεί. Ας τρέξουμε. Μαρίζα, έλα. Η Μαρίζα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Παιδιά, είναι εκεί. Να πάρει, πώς θα φράξουμε την Διάνα? Να τη στείλετε στο WhatsApp, πες της να βγει. Αρτ, ποιο WhatsApp, δεν είναι καν online. Βαρέθηκα, θα σκαρφαλώσω το φράχτη. Δήμα, θα σε πιάσουμε. Και τι να κάνω? Πρέπει να σκεφτούμε. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι ανοιχτά. Μήπως να μπαίναμε? Και δεν είναι αστείο, να μπούμε. Κάντε γρήγορα. Δεν βλέπω κανένα. Πώς ξέρουμε που είναι τη Διάνα στο δωμάτιο? Θα πετάξω ένα πετραδάκι. Δεν ξέρω που είναι το δωμάτιό της, ας μαντέψουμε. Να μου πεις ότι είναι εκεί πέρα. Παιδιά, δώστε μου την πετρούλα, έχουμε μόνο μια ευκαιρία. Λέτε να μπούμε? Παιδιά, κάντε ησυχία. Τι στο καλό κρατήσεις εδώ? Ακολουθείτε τη Διάνα? Τι να την κάνουμε τη Διάνα? Απλώς θέλουμε να γελάσουμε. Θέλουμε να δούμε την αστεία ζωή της. Γελάτε? Εμείς είμαστε εδώ για να σώσουμε τη Διάνα. Μην μας διακόπτετε. Ω Θεέ μου, πόσο γλυκά γατάκια. Ξέρετε, εδώ λέει ότι η θεία Χλόη αγαπάει πολύ τις γάτες. Ποιος πέταξε το πετραδάκι, Ντίμα? Όχι εγώ, Αρτ. Θα μας πιάσουν. Εγώ το πέταξα. Η Διάνα δεν πρέπει να κρύβεται. Αφήστε την έξω. Παιδιά, γεια. Η θεία Κλόη είναι τόσο κακιά. Τρέξτε πριν σας πιάσει. Είναι και ο γιος της εδώ, ο Πάτρικ. Διάνα, σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ντίμα, ηρέμησε. Η Διάνα λείπει μόνο λίγες ώρες. Διάνα. Απολαμβάνεις τη ζωή σου? Παιδιά, τι κάνει η κακιά συμμορία εδώ πέρα?
για να μας ακολούθησαν. Δεν τους καλέσαμε εμείς. Διάνα, σε ποιον μιλάς? Παιδιά, η θεία Κλόη έρχεται, τρέξτε. Διάνα, σ' αγαπώ, να το θυμάσαι. Δεν καταλαβαίνω, σε ποιον μιλάς? Σε κανέναν. Κάποιοι περνούσαν εδώ απ' έξω και φώναζαν. Τους είπα να μην κάνουν φασαρία στο σπίτι του Πάτρικ. Α, δεν σε πιστεύω. Θα τα πω όλα στη μαμά. Μαμά, μαμά! Πάτρικ, περίμενε λίγο. Μην πεις τίποτα στη μαμά σου. Θέλεις να γίνεις cool, αλλά να μην πεις τίποτα στη μαμά σου, εντάξει? Εγώ cool. Αγόρι μου, με φώναξες. Τι συμβαίνει, παιδί μου, σε προσέβαλε η Ντιάνα? Μαμά, κάνε μας λίγο τσάι. Ντιάνα, άκουσες, ο Πάτρικ θέλει λίγο τσάι. Πάτρικ, σε ευχαριστώ που δεν της το είπες. Ντιάνα, θα με γνωρίσεις λίγο στους φίλους σου. Πάτρικ, φυσικά και θα σε γνωρίσω. Παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like, γεια σας. Θα πάω να κάνω λίγο τσάι στον Πάτρικ. Ντιάνα, πού είσαι, έλα έξω. Ντιάνα, τι φοβάσαι.